Κύριε Κανταζή, άγιες μέρες πλησιάζουν και βλέπουμε ότι η κοινωνική πρόνοια εδώ του Δήμου της ΕΚΟ έχει ενεργοποιηθεί για να δώσει τρόφιμα στους συμπολίτες μας. Σε τι πρόγραμμα ακριβώς αφορά η συγκεκριμένη διανομή τροφίμων? Ναι, τα τρόφιμα αυτά δίδονται στους συνανθρώπους μας που έχουν πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας. Από την Τρίτη, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής μοιράζει τρόφιμα. Στείλαμε στις κοινότητες και σήμερα και αύριο είναι για την πόλη της ΣΚΟ. Αυτά είναι, όπως σας είπαμε, πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας. Είναι για 230 οικογένειες. Οι ποσότητες είναι... 230 οικογένειες αφορούν στην πόλη της ΣΚΟ ή και στα αγωγιά? Σε όλη την ΚΟ. Ανάλογα με τα άτομα που υπάρχουν στις οικογένειες, έτσι έχουν κατανεμηθεί και τα προϊόντα. Άρα έχει κατανεμηθεί και αν η οικογένεια είναι πολύτεκνη και αν... Ναι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δεν θα δώσουμε το ίδιο σε μια οικογένεια που είναι ένα άτομο ή οικογένειες με παιδιά ή με περισσότερα άτομα. Αυτά τα τρόφιμα, κύριε Κανταζή, σε τι αφορούν, τι ακριβώς περιλαμβάνουν μέσα? Είναι μακράς διάρκειας, γάλα, λάδι, αυτά, μακαρόνια, σάλτσα, πράγματα που χρειάζονται. Και δεν είναι κάτι που λύγει σύντομα και θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Και θεωρώ ότι και οι ποσότητες είναι αρκετές. Όπως σας έχω ξαναπεί, δεν θα αφήναμε τον κόσμο έτσι αυτές τις Άγιες Μέρες. Είχαμε κάνει και αυτή τη συζήτηση με τον Δήμαρχο και... Mm-hmm. Αυτή η διανομή σε τι προϋπολογισμό αφορά, κύριε Κανταζή? Εντάξει, προϋπολογισμός τώρα ήταν αυτά τα τρόφιμα πρέπει να είναι γύρω στα 8.000 και κάτι. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. 8.000 κάτι, δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, γύρω στα 9.000 ήταν τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν, από ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού του Δήμου της ΚΟ και όχι από προσφορές. Ναι, μελέτη που έγινε από το τμήμα και θέλω να ευχαριστήσω το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και όλους όσους και τις κοινότητες και τους εργαζόμενους που ανταποκρίθηκαν αμέσως και στο μοίρασμα και οι υπάλληλοι των κοινοτήτων μας και εδώ και την κυρία Κώστογλου εδώ που είναι όλη μέρα εδώ και μοιράζει. Και... Πάντως βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον του κόσμου όσο είμαστε εδώ βλέπουμε ότι τα τηλέφωνα δεν σταματούν και ο κόσμος έρχεται εδώ για να πάρει το τρόφιμά του. Και η κατάσταση από ό,τι βλέπουμε 230 άτομα είναι αρκετά και με βάση και τα στοιχεία τα καθημερινά που βλέπουμε από το συσίτιο είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που χρήζουν ανάγκες. Δεν είναι μόνο τα 230 άτομα. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Εμείς έχουμε πει ότι δεν αφήνουμε κανένα αβοήθητο, πώς να σας το πω αυτό. Δηλαδή, αν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, στηρίζουμε και άλλες οικογένειες. Αλλά δεν είναι και εύκολο αυτό, γιατί αν δεν υπάρχουν τα χαρτιά και τα πιστοποιητικά, είναι δύσκολο. Άρα, το ότι μας ζητάνε κάποια κοινωνικά καθημερινά, μας ζητάνε. Εγώ πραγματικά σας στόχο θα έχω να μπορούσα καθημερινά να μπορούμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Βλέπουμε, κύριε Κανταζή, το τελευταίο διάστημα ότι πέρα από τα κοινωνικά κριτήρια υπάρχουν συμπολίτες μας που απλά τα φέρνουν δύσκολα, που μπορεί να μην έχουν αυτό που λέμε το ένα πιάτο φαγητό, αλλά δυσκολεύονται ακόμα και στις υποχρεώσεις τους. Και ακόμα και μία σακούλα με τρόφιμα, βλέπουμε ότι τα έχουν ανάγκη. Και αυτός ο αριθμός αυτών των συμπολιτών μας, αυτής της κατηγορίας, είναι αυξανόμενος, έτσι δεν είναι? Είναι αυξανόμενος, αλλά δεν μπορούμε κι εμείς, αν δεν έχουν τα κριτήρια, να τους δώσουμε τρόφιμα. Τώρα και αυτό που έχω πει, κανένας συμπολίτης μας αβοήθητος. Mm-hmm. Το ίδιο λέει και ο Δήμαρχος και όποιος έχει ανάγκη αυτές τις, και όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά περισσότερο αυτές τις Άγιες Μέρες, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας και να τον βοηθήσουμε. Κλείνοντας, κύριε Κανταζή, τις ευχές σας για αυτές τις Άγιες Μέρες. Ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και αυτές τις μέρες όλοι να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο και να σκεφτόμαστε και τον διπλανό μας.